έχουν ευθύνες απέναντι στους πολίτες. Με πράξεις, όχι με δηλώσεις. Μάλιστα. Λοιπόν, να καλησπερίσουμε στο σημείο αυτό τον πρόεδρο του ΤΕΑ Ανατολικής Θεράσης, τον κύριο Καραναστάση, που βρέθηκε εκεί. Είχε πει ότι, εγώ θα το πω λίγο λαϊκά, βλέπαμε ότι το τροχαίο θα γίνει, θα χτυπήσουμε σοβαρά. Έκανε και τη ρεαλιστική πρόταση. Έτσι, ακριβώς. Η ρεαλιστική πρόταση είναι αυτή. Ρε παιδιά, θα πάμε να γκρεμίσουμε, θα πάρουμε τις μπουλντόζες. Τι θα κάνουμε, υπάρχουν συμβάσεις παραχώρησης. Πρέπει κάποιος να πιέσει, να αλλάξει αυτό το καθεστώς. Μειώστε το αρχικά, να το παλέψουμε πολύ. Και είναι ο μοναδικός που δικαιώνεται στην πορεία. Καλησπέρα. Ο μοναδικός που δικαιώνεται. Καλησπέρα κύριε Καναστάση. Καλησπέρα κύριε Καναστάση. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, στο διατάφτα είναι ότι ξεκίνησαν. Τι κάνουμε. Κοιτάξτε να δείτε. Ότι θα είχαν ξεκινήσει και μπορούσαν να είχαν ξεκινήσει και πολύ νωρίτερα. Αυτό είναι γνωστό. Νομίζω ότι όλοι γνωρίζουν όσοι έχουν διαβάσει τις δύο συμβάσεις το 2007 και το 2013. Αυτό που ήρθε να αναθεωρήσει την κακή σύμβαση του 2007 με μια κάκιστη σύμβαση του 2013, ξέραμε πού θα χωροθετηθώ και ποιες είναι και οι τιμολογιακές πολιτικές. Και τους δίναν τη δυνατότητα να κάνουν. Γιατί και παράβλευρα και με τοπικά. Αυτό νομίζω ότι αφορά και εμένα και εμάς σαν τεχνικό επενδυτήριο, αλλά από εκεί και πέρα υπάρχουν άλλοι άνθρωποι οι οποίοι θα μπορούσαν να έχουν ξεκινήσει πολύ νωρίτερα. Κάνα μια προσπάθεια. Εμείς το λέγαμε. Εσείς, γι' αυτό λέω. Εσείς πήγατε, πιέσατε αυτοδιοίκηση, βουλευτές. Ήρθαν στο γραφείο σας να σας βρουν, να σας συμβουλευτούν. Κύριε Στεριόπουλε, κοιτάξτε να δείτε. Εμείς πρέπει να μας έχουμε πείτε, μία πρέπει άποψη. Πρέπει να μας πείτε γιατί δεν αντέδρασε το σύστημα νωρίτερα. Κοιτάξτε να δείτε, όταν εδώ από τους 5 βουλευτές ή 4 είχαν ψηφίσει τη σύμβαση παραχώρησης, νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο ότι το θέμα είναι άκρος πολιτικό. Δεν είναι θέμα αυτή τη στιγμή γιατί γίνονται αυτά. Όλα αυτά τα οποία γίνονται σήμερα ήταν γνωστά ότι θα γίνουν. Και το λέγαμε, όπως λέγαμε ότι αυτά τα έργα που ξεκινήσαν εδώ πέρα δεν θα προλάβουν να τα κάνουν. Νομίζω ότι τα έχουμε πει επανειλημμένες φορές και δυστυχώς κάθε φορά δικαιωνόμαστε από τις προβλέψεις τις οποίες έχουμε κάνει. Όχι γιατί είμαστε μάντες, αλλά βλέπουμε τα πράγματα. Ξέρετε πώς θα αντιδράσει το πολιτικό σύστημα. Όχι, βλέπουμε τα πράγματα στην πράξη τους, πώς λειτουργούν και πώς εξελίσσονται. Αυτό που θέλω να πω εγώ είναι με τα διόδια, επειδή είναι άκρος πολιτικό, υπάρχει μία λύση. Και είναι ξεκάθαρο. Όταν ο ελληνικός λαός αυτή τη στιγμή υποφέρει, έχει υποστεί τεράστιες θυσίες, έχει μειωθεί το εισόδημά του, κάποιοι δεν έχουν καθόλου εισόδημα, κάποιοι άλλοι έχουν υποστεί τρομακτική υποβάθμιση στα περιουσιακά τους, σας παρακαλώ να αποφύγουμε τις διαπιστώσεις. Όχι. Θέλω να πω κάτι. Δεν είναι δυνατόν τα διόδια να αυξάνονται. Όλα να έχουν υποβαθμιστεί, να μην υπάρχει εργασία, να μην υπάρχει τίποτα και να ζητάμε από τον κόσμο να πληρώσει διόδια. Τι κάνουμε Όχι. τώρα. Εγώ νομίζω, κοιτάξτε, μία σύμβαση η οποία έχει κυρωθεί στη Βουλή. Όχι, τι κάνουμε, τι κάνετε εσείς. Όχι. Η ρεαλιστική πρόταση. Η ρεαλιστική πρόταση. Για τον αγώνα είναι. Που πρέπει να γίνει από εδώ και πέρα, ποια είναι. Θα πρέπει να αγωνιστούμε όλοι για ένα και μοναδικό, με ένα και μοναδικό στόχο. Να ανατραπεί η τιμολογιακή πολιτική. Και θέλω να είμαι ξεκάθαρος. Πρώτον, δεν είναι δυνατόν να είναι τόσο ψηλά τα διόδια για όλο τον κόσμο. Δεν είναι δυνατόν να είναι τόσο ψηλά τα διόδια για τα φορτηγά, τα οποία κινούνται σε όλους τους παράπλευρους, όπου υπάρχει παράπλευρος, γιατί δεν υπάρχουν παντού, και στο δευτερεύον εθνικό δίκτυο, το εθνικό δίκτυο το οποίο δεν έχει συντηρηθεί ποτέ και το οποίο διέρχεται από τη Θήβα, από τη Λιβαδιά, από τον νομό Φθιώτιδας, από τον νομό Βιωτίας, όπου βλέπουμε ότι θα υπάρχει, ενώ οι δρόμοι γίναν για να εξασφαλίσουν, να έχουμε ασφάλεια στις οδικές μεταφορές και στην κίνηση των επιβατών, με αυτή τη τιμολογιακή πολιτική λυπάμαι και εκτιμώ ότι πάρα πολύ σύντομα θα αρχίσουμε να έχουμε πολλά δυστυχήματα, δυστυχώς θανατηφόρα. Δεν είναι δυνατόν σε αυτούς τους δρόμους να κυκλοφορούν φορτηγά των 40 και των 50 τόνων. Για πλήρη κατάργηση μπορεί να γίνει λόγος, κύριε Καραναστάς. Δηλαδή αυτό που ξεκίνησε χθες. Με συγχωρείτε, εγώ αυτή τη στιγμή, επειδή κατανοώ ότι υπάρχει ένα θέμα όσον αφορά με τη συντήρηση και επειδή η πολιτική όλων των κυβερνήσεων οδηγήσαν στο να φτωχοποιηθεί η χώρα και δεν έχει τη δυνατότητα να το αντιμετωπίσει αυτό, όμως δεν μπορώ να παραβλέψω ότι
θα έπρεπε να υπάρχει μια μείωση της τάξης στο 50% όπως έγινε στους μισθούς, να πάρω ένα παράδειγμα. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να συζητήσουμε όλοι οι φορείς. Και από εκεί και πέρα θα πρέπει να δοθεί μια λύση όσον αφορά στις μετακινήσεις των μονίμων κατοίκων στο νομό Φθιώτιδας. Δεν μπορώ να κατανοήσω πως ένας άνθρωπος ο οποίος είχε την εναλλακτική λύση πριν γίνει ο κλειστός αυτοκινητόδρομος ο Παθέ να μπορεί να πάει στα Καμένα Βούρλα από ένα αυτοκινητόδρομο κακό, είχε μια λύση. Αυτή τη στιγμή δεν έχει καμία λύση στο να μετακινηθεί προς αυτό το σημείο. Τι θέλω να πω, γιατί πρέπει να είμαστε και ειλικρινείς. Ο παράπλευρος δρόμος αυτός που ζητάμε και διεκδικούμε είναι ένας δρόμος, και σας το λέω ειλικρινά, ο οποίος τα γεωμετρικά του χαρακτηριστικά δεν είναι αυτά τα οποία θα εξασφαλίσουν ασφάλεια σε αυτούς που κινούνται, γιατί είναι για μέγιστη ταχύτητα 60-70 χιλιόμετρα και επιπλέον έχουν κατασκευαστεί για να εξυπηρετούν τις παρόδιες ιδιοκτησίες και να γίνεται διακίνηση των ανθρώπων σε αυτό ακριβώς το κομμάτι που κατασκευάζεται. Άρα δεν είναι ένας εναλλακτικός δρόμος με λιγότερη ασφάλεια. Είναι ένας εναλλακτικός δρόμος με καθόλου ασφάλεια. Γιατί όταν σε αυτό το κομμάτι, είναι γνωστό ότι σε λίγο όταν θα αρχίσει η συλλογή των μπαμπακιών ή οτιδήποτε άλλο, θα κυκλοφορούν και οργικά μηχανήματα. Το είπαμε απλά. Ο δρόμος θα χαλάσει, δεν κάνει για τέτοιου είδους καταπώνηση. Συνολικά. Αυλακώσεις, οτιδήποτε άλλο. Συνολικά. Συνολικά. Άρα λοιπόν πρέπει να κάνουμε μια προσπάθεια να οδηγηθούν, να έχουν ασφαλή κίνηση μέσα στο εθνικό οδικό δίκτυο όλοι οι άνθρωποι, είτε έχουν είτε δεν έχουν χρήματα. Εγώ νομίζω ότι είναι μια λύση η οποία πρέπει να δοθεί άμεσα. Και γι' αυτό είπα, είναι θέμα τιμολογιακής πολιτικής. Θα πρέπει να κατανοήσει η πολιτεία ότι δεν είναι δυνατόν, είναι δυσβάστακτο το ποσό αυτό το οποίο πληρώνουν. Αυτό θα προτείνετε λοιπόν στους βουλευτές. Αυτή είναι η πρότασή μου. Συνολικά αυτή είναι η πρόταση λοιπόν. Λέω, άρα, σαν κορυφαίο ξεκάθαρο, θέμα. Ήταν ξεκάθαρο. Ξεκινήστε από εκεί, αυτό είναι ρεαλιστικό λέτε εσείς. Ακριβώς. Πάμε παρακάτω. Γιατί πρέπει να κλείσουμε και περιμένουν και οι υπόλοιποι καλεσμένοι του δελτίου. Γιατί πρέπει να κλείσουν τα διόδια. Όχι, δεν ξέρω αν πρέπει να κλείσουν τα διόδια. Ναι. Εγώ δεν ξέρω αν πρέπει να κλείσουν τα διόδια. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει σε ένδειξη διαμαρτυρίας να τα κλείσουν. Ξέρω ότι ο πολίτης δεν τα αντέχει. Εγώ λέω λοιπόν, και πραγματικά σήμερα έκανε και μία σύσκεψη ο Δήμαρχος Λαμιαίων, όπου κάλεσε και τους επικεφαλείς όλων των παρατάξεων. Και εσείς είχατε σύσκεψη, είδατε τους αυτοκινητιστές. Ναι, και εγώ είδα τους αυτοκινητιστές και με καλέσαν σε αυτή τη σύσκεψη. Ήρθαν και σας βρήκαν. Ναι, ναι. Και έκανα και μία. Τι σας είπαν? Ότι όλα είναι καλά και όλα ωραία. Φυσικά όχι. Τους έχετε ακούσει οι άνθρωποι. Προφανώς. Γνωρίζουν. Έχουν δεσμευτεί οι υπουργοί για το 50%. Αυτό που λέω εγώ αυτή τη στιγμή είναι μια πρόταση. Δεν είναι από τον ουρανό. Είναι μια πρόταση που την έχουν συζητήσει οι αυτοκινητιστές με τον υπουργό και οι υπουργοί, με 2-3 υπουργούς και με κάποιους υφυπουργούς και καμιά δεκαριά γενικούς γραμματείς, και τους έχουν πει ότι έχουν δίκιο. Μα εφόσον έχουν δίκιο, γιατί δεν το βρίσκουν το δίκιο τους? Αυξήσαν τα διόδια γιατί είχαν χασούρα, κύριε Καρανστάς. Δεν υπολογίζαν ότι θα πέσει τόσο η κίνηση. Πρέπει να κατανοήσουν. Λέω, έχουν η λογική τους, επειδή τους δώσαν έτοιμα χαρτιά να ψηφίσουν. Είναι μία. Είναι όπως με το ΦΠΑ. Όταν το ΦΠΑ ήταν 23%. Κανένας, υπήρξε μια τρομοκρατία, δεν ψώνιζε κανένας. Δεν ήθελε να ψώνιζε, να πληρώσει 23% ΦΠΑ. Όταν το ΦΠΑ κατέβηκε, τότε άρχισε λίγο να κινείται η αγορά. Είναι η ίδια πολιτική, είναι όπως το πετρέλαιο θέρμανσης. Πήγαν το πετρέλαιο θέρμανσης στο 1,5 ευρώ, πώς το πήγαν, 1,35, και δεν είχαν κατανάλωση καθόλου. Είχε παγώσει ο κόσμος. Μόλις κατέβηκε λίγο, δίνοντας μια μικρή ανάσα, τότε άρχισε να υπάρχει κατανάλωση. Εγώ πιστεύω ότι τα αποτελέσματα, γιατί αυτοί που αποφασίζουν, έχω την εντύπωση ότι δεν έχουν καμία επαφή με την κοινωνία, με τον κόσμο. Δεν είναι δυνατόν να εγώ πιστεύω. Καλά, είδαμε και αυτούς που έχουν επαφή. Εντάξει. Τέλος πάντων. Για να κλείσουμε, κύριε Καραναστάση. Τα έργα στην είσοδο της Λαμίας πέρασε ο μήνας. Εγώ το είχα πει, συγγνώμη που γελάω. 31 Ιουλίου. Τέλος Αυγούστου, μισό λεπτό. Δεν βλέπω κανένα αστείο εδώ. Όχι, όχι. 31 Ιουλίου. Όταν πρέπει να είχαμε μιλήσει μαζί. Μαζί τα λέγαμε. Σας είχα πει ότι δεν είναι δυνατόν ποτέ μέσα σε αυτό το μήνα που είχαν πει να είναι δυνατόν να γίνει ο κλάδος προς τη Λαμία. Θα περάσουν 2 μήνες και θα δούμε. Πάμε. Περάσουν 2 μήνες και θα δούμε. Θα δούμε, λέω. Γέφυρα.
η γέφυρα. Έδεσε είναι... το σκυρόδεμα. Όχι, όχι, η γέφυρα αυτή. Δεν έδεσε ακόμα. Είπα για τη γέφυρα, λέω εγώ. Για τη γέφυρα. Σε δύο μήνες και θα δούμε. Όλα τα άλλα, οι παράπλευροι δρόμοι, νομίζω ότι ακόμη δεν έχουν κατασκευαστεί. Μου προκαλεί εντύπωση ότι δύο φορές αυτό το οποίο γνωρίζετε, που γνωρίζουμε όλοι, οι ατέλειες οι οποίες υπάρχουν όσον αφορά με τα μεταβατικά επιχώματα που έχουμε μέσα στο. Έχουμε δηλαδή ένα οδικό δίκτυο το οποίο χρήζουν αυτή τη στιγμή μια παρέμβαση των 18 εκατομμυρίων, παρακαλώ. Ρώτα ο κύριος Σιμόπουλος δηλαδή. Εγώ δεν μπορώ να. Σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Εγώ νομίζω ο άνθρωπος μπήκε μπροστά, βάλε τα στήθη του μπροστά. Ο κύριος Σιμόπουλος νομίζω ότι θα μπορούσε να ήταν. Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Υποδομών. Θα μπορούσε να ήταν λίγο πιο προσεκτικός. Θα μπορούσε να συμβουλευτεί και το τοπικό τεχνικό επιμελητήριο, το περιφερειακό τμήμα. Δεν ήθελε να μας δει εμάς, δεν ξέρω ποιοι είναι οι λόγοι. Ναι. Θα μπορούσαμε να τον προστατεύσουμε. Και να μην λιδωρηθεί από τους κατοίκους. Για πείτε μας, κύριε Καρναστάση, για να πάμε σε διαφημίσεις. Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα το ρεαλιστικό σήμερα? Δεν μπορώ να το ξέρω εγώ. Α, δεν μπορείτε. Όχι, εγώ δεν μπορώ. Δηλαδή, δεν μπορώ να το ξέρω. Δίμηνο εσείς όμως. Εγώ θα σας το πω. Το είπατε το δίμηνο εσείς όμως. Εγώ το είπα, ναι. Τουλάχιστον. Από τώρα το δίμηνο. Όχι, δεν ξέρω. Πάμε για τέλος του 14. Από 2 Αυγούστου. Εντάξει, εγώ θα πω, επειδή θέλω να πω κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα βρω τις δηλώσεις αύριο. Ναι, εγώ έχω. Θα βρω τις δηλώσεις αύριο. Είχα πει 2-3 μήνες. Θα τις παίξω στο δελτίο αύριο. Τι λέγαμε. Όχι εσείς. 30, έτσι, όχι εσείς. Ναι. Τι λέγανε και οι εκπρόσωποι της εταιρείας. Εγώ το μόνο που μπορώ να πω ότι γίνεται μια πολύ μεγάλη προσπάθεια από τους υπαλλήλους και σας το λέω ειλικρινά, από τους υπαλλήλους, από τους εργαζόμενους στην εταιρεία, οι οποίοι δουλεύουν μέχρι το βράδυ, για να μπορέσουν να κάνουν κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και κρατήστε αυτό που σας λέω. Η πολιτεία είναι υποχρεωμένη στον παραχωρησίουχο να δώσει το κομμάτι της εισόδου της Λαμίας και την παράκαμψη της Στυλίδας. Η εκτίμησή μου είναι ότι την παράκαμψη της Στυλίδας θα καταφέρει να τη δώσει έγκαιρα. Την είσοδο της Λαμίας μπορεί και να μην τη δώσει. Και τι σημαίνει αυτό? Με ευθύνη της κυβέρνησης, με ευθύνη της πολιτείας, μπορεί να πληρώνουμε πρόστιμο στον παραχωρησίουχο λόγω της μη έγκαιρης παράδοσης του έργου με 700 χιλιάρικα, παρακαλώ, 700 χιλιάρικα το μήνα. Τι σημαίνει 700 χιλιάρικα? 700 χιλιάρικα μπορεί να φανταστείτε. Δεν συγκινείται κανένας με τα νούμερα αυτά. Ναι. Εγώ, μπορώ εγώ να ρωτάω λοιπόν, πότε θα εξυπηρετηθεί ο πολίτης, δηλαδή πότε οι πολίτες δεν θα πληρώνουν έξτρα καύσιμα για να κινούνται, να κάνουν έξτρα καταπώνηση των οχημάτων τους. Αυτό ποιος θα μας τα πει? Να σας πω κάτι. Να καλέσετε τους βουλευτές εδώ. Συμφωνώ. Να καλέσετε τους βουλευτές. Συμφωνώ. Αυτοί που ψηφίζουν, συμφωνώ, που νομοθετούν. Και αλλά παρακαλώ πάρα να πολύ και να τους σας. Θέλω να ακούσω και από εσάς να τα λέτε συχνότερα. Γιατί εσείς ευτυχώς. Ευτυχώς. Τα λέτε με το όνομά τους. Ευτυχώς. Κοιτάξτε, δεν το λέω εγώ. Δεν το λέω εγώ. Το λέει το τεχνικό επιμελητήριο διαχρονικά. Και θα σας πω και κάτι. Δεν είναι πολιτικός τώρα να στρογγυλέψει. Ο Ιωσήφ Ψαλμός. Καλά, θα δούμε μετά. Εγώ θέλω να σας πω κάτι άλλο. Το τεχνικό επιμελητήριο από το 2005 τους έλεγε για ένα θέμα το οποίο το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό όσον αφορά με τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζονται τα έργα. Και θα σας το πω πάλι. Έλεγα λοιπόν και έλεγε το τεχνικό επιμελητήριο πάντα το 2004, το 2005, ρε παιδιά. Αυτό το ατόπιμα που πάτε να κάνετε στην είσοδο της Λαμίας έναν κόμβο με τρία επίπεδα, δεν γίνεται εδώ πέρα. Είναι τρελό αυτό το πράγμα το οποίο κάνει. Δεν μας ακούσανε και πριν 6 μήνες, μία εβδομάδα πριν υπογραφεί η αναθεώρηση της συμβάσεως παραχώρησης της συμβάσεως παραχώρησης, δώσανε δώρο στο να μετακινηθεί αυτός ο κόμβος 1-1,5 χιλιόμετρο νοτίως. Δηλαδή το κάναν πολύ πιο εύκολο για τους παραχωρησίους. Λοιπόν, κύριε Καναστάση, σας